Χαίρετε, είμαι ο Κωνσταντίνος και έχω παρακολουθήσει τον Barista Level 1 στην Bar Academy. Είμαι ο Χρήστος και έχω παρακολουθήσει τα σεμινάρια Barista Level 1 στην Bar Academy. Γεια σας, είμαι ο Δημητρίου Κωνσταντίνος και έχω παρακολουθήσει τον Barista Level 1 στην Bar Academy. Γεια σας, ονομάζομαι Τζούλιο Παναγιώτη και έχω παρακολουθήσει το σεμινάριο Level 1 του Barista στην Bar Academy. Πρώτον, μ' αρέσει σαν δουλειά. Είναι ευχάριστο γενικά να εξυπηρετώ τον κόσμο και να κάνω αυτό που θέλω δηλαδή. Και έτσι θέλω να το συνεχίσω. Τον τελευταίο ένα χρόνο έμαθα για την τέχνη του καφέ και τι σημαίνει καφές και θα ήθελα να μάθω πολλά ακόμα περισσότερα. Με το κομμάτι του καφέ έχω ένα θέμα. Όταν πηγαίνω στα μαγαζιά και δεν πίνω ωραίο καφέ, μου τη δίνει στα νεύρα. Οπότε από πιτσιρικάς ξεκίνησα να το σκέφτομαι αυτό το κομμάτι και ήθελα να γίνω κι εγώ ένας μπαρίστα και σε κάποια φάση στη ζωή μου να ανοίξω και ένα μαγαζί. Γιατί γνωρίζω ότι εδώ πέρα θα μάθω τη σωστή τεχνική, τις σωστές ισολογίες και θα γίνω καλύτερο στη δουλειά μου. Κατά την προσωπική μου γνώμη, πιστεύω ότι θα έπρεπε να μάθω την τέχνη του καφέ από έναν ειδικό, ο οποίος έχει πολλά χρόνια εμπειρίας και ξέρει από αυτό και διδάσκει. Συγκεκριμένα θέλω να μάθω ακριβώς το πώς γίνεται το σωστό κομμάτι του καφέ, δηλαδή το πώς φτιάχνεται ένας σωστός καφές, όχι να μάθω πώς γίνεται ένας απλός καφές, γιατί μόνος μου. Αν ασχολιόμουν ή με κάποιον φίλο που δεν έχει 100% γνώση σε αυτό το κομμάτι, δεν θα τα μάθαινε σωστά. Είμαι 5 χρόνια μπαρίστα. Δούλευα βασικά σε μια επιχείρηση που είχε η οικογένειά μου και έχω σχετική εμπειρία πάνω στον τομέα. Δεν έχω εμπειρία, ούτε έχω ασχοληθεί και αυτό ήρθα να παρακολουθήσω στα σεμινάρια αυτά. Δεν έχω ασχοληθεί με το επάγγελμα του μπαρίστα. Δεν έχω καμία εμπειρία. Προσωπικά, εγώ δεν έχω ασχοληθεί με το κομμάτι του μπαρίστα. Προσπαθώ τώρα να χτίσω μερικά πράγματα πάνω σε αυτό. Το φανταζόμουν σαν σχολείο, κανονικό. Λέω θα είναι σαν το σχολείο. Πας εκεί, κάνεις μάθημα, εντάξει, τελείως. Είναι πιο μαζεμένο, είναι πιο τακτοποιημένο. Πριν έρθω στην Bar Academy είχα μικρότερες προσδοκίες, ενώ όταν ήρθα κατάλαβα ότι οι δάσκαλοι ήταν πολύ καλοί και σε βοηθούσαν. Την Bar Academy τη φανταζόμουν όπως ακριβώς την βρήκα. Πλήρης, με εξοπλισμό και πλήρως οργανωμένος. Έχω κάτσει και έχω σκεφτεί πολλές φορές το πώς θα ήταν. Συγκεκριμένα, η Bar Academy ήταν ακριβώς αυτό που είχα σκεφτεί στην αρχή. Μια ομάδα που θα έρθει ο κάθε άνθρωπος να θέλει να μάθει το οτιδήποτε προσφέρουν. Και θα βγει με ένα πτυχίο, αλλά όχι μόνο ένα απλό πτυχίο. Και πολλές γνώσεις μέσα στο μυαλό. Για την Bar Academy έμαθα από μία εξαδέλφη μου και ήρθε εδώ να σπουδάσει και έτσι ενδιαφέρθηκα κι εγώ και λέω πάμε. Έχει παρακολουθήσει κι αυτή η σεμινάρια. Ναι, έχει παρακολουθήσει κι αυτή, έχει τελειώσει. Ποιο έχει παρακολουθήσει? Το bartender. Έμαθα για την Bar Academy από ένα φίλο μου που είχε έρθει και είχε παρακολουθήσει τα σεμινάρια. Και επειδή με ενδιέφερε ο τομέας, είπα να έρθει εγώ. Για την Bar Academy έμαθα από ένα κοινό γνωστό, οικογενειακό, ο οποίος ασχολείται και αυτός με το επάγγελμα του μπαρίστα και μου πρότεινε τον Bar Academy για να παρακολουθήσω και να ξεκινήσω. Γενικότερα έψαχνα στο ίντερνετ, ρώτησα φίλους, ξέρω εγώ, αλλά δεν είχα γνωστά άτομα που να είχαν ασχοληθεί με το κομμάτι του μπαρίστα, οπότε γενικότερα το ίντερνετ. Μετά από την Bar Academy, ο στόχος μου είναι να ανοίξω μια επιχείρηση και άμα πάει καλά, να ανοίξω κι άλλη. Ο στόχος μου μετά την Bar Academy είναι να αποκτήσω πείρα σε ένα μαγαζί στην πόλη μου και σιγά σιγά να μάθω καινούργια πράγματα για τον καφέ. Ήθελα να δω τον μπαρίστα ως επάγγελμα και επειδή μου αρέσει η γεύση και η ιστορία του καφέ, θα ήθελα να ανοίξω και μια δικιά μου επιχείρηση. Καταρχάς, να δουλέψω σε κάποιο μαγαζί, να πάρω όσο περισσότερο εμπειρία μπορώ. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία. Τελειώσαμε. Cut. Αυτό ήταν. Okay. Ωραίος.